κεφάλαιον γιώτα γάμα από το βιβλίο του Οσιέ, κεφάλαιον 13 βιβλίων του Οσιέ. Κεφάλαιον 13, κεφάλαιον γιώτα γάμα από το βιβλίο του Οσιέ. Ότε ο Φραΐμ ελάλει εν τρόμο, αυτός υψώθη εν το Ισραήλ. Ότε δε ημάρτησε περί του Βάαλ, τότε τελεύτησε. Και τώρα αμαρτάνους είναι επί μάλλον και μάλλον, και έκαμον σε αυτούς χωνευτά εκ του αργυρίου αυτών. Είδωλα κατά τη φαντασία αυτών, πάντα τα αυτά έργο τεχνητών. Αυτοί λέγουσι περί αυτών οι άνθρωποι, οι θυσιάζοντες ασφυλίσωσιν τους μόσχους. Δια τούτο θέλουν συνείστε ως νεφέλη πρωινή και ως δρόσο σε οθινή διαβαίνουσα, ως λεπτονάχυρον εκφυσόμενον εκ του αλωνίου και ως καπνός εκ του καπνοδόχου. Αλλά εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου εκ γης Αιγύπτου και άλλων θεών πλεμού δεν θέλεις γνωρίσει, διότι δεν υπάρχει άλλος σωτήρ εκτός εμού. Εγώ σε γνώρισα εν τη ερήμο, εν τη γη Ανίδρο. Κατά τας βοσκάς αυτών ούτως εχορτάστησαν. Εχορτάστησαν και υψώθη η καρδία αυτών. Δια τούτο με λησμόνησαν. Όθεν θέλω είστε εις αυτούς ως λέον, ως πάρδαλης εν οδό, θέλω παραμονεύει αυτούς. Θέλω απαντήσει αυτούς ως άρκτος, στερηθήσα των τέκνων αυτής και θέλω διασπαράξει το περίφραγμα της καρδίας αυτών και καταφάγει αυτούς εκεί ως λέον, θηρίων άγριων θέλει διασπαράξει αυτούς. Απολέστης Ισραήλ, πλην ενεμή είναι η βοήθειά σου. Πού είναι ο βασιλεύς σου, πού ας σε σώσει τώρα εν πάσες τες πόλεση και πού οι κριτές σου, περί των οποίων είπας δώσμη βασιλέα και άρχοντα. Σιέδωκα βασιλέα εν το θυμό μου και αφήρεσα αυτόν εν τη οργή μου. Η ανομία του Εφραήμ είναι περιδεδεμένη. Η αμαρτία αυτού απατοταμιευμένη. Πόνοι τικτούσεις θέλουν συνελθεί επ' αυτόν είναι ιός ασύνετος, διότι δεν είναι καιρός να στέκεται εν το ανοίγματι της μήτρας. Εκ χειρός άδου θέλω ελευθερώσει αυτούς. Εκ θανάτου θέλω σώσει αυτούς. Πού είναι θάνατε ο όλεθρός σου, πού άδει η φθορά σου. Η μεταμέλεια θέλει κρύπτεστε από τον οφθαλμόν μου. Αν και ούτως εστάθη καρποφόρος μεταξύ των αδελφών αυτού, ανατολικός άνεμος όμως θέλει ελθεί. Ο άνεμος του Κυρίου θέλει αναβεί από τη σερή μου. Και ευρύσεις αυτού θέλουν συνεκλείψει. Και θέλει καταξηρανθεί η πηγή αυτού, ούτως θέλει αφαρπάσει τον θησαυρό πάντων των επιθυμητών αυτού σκευών. Η Σαμάρια θέλει αφανιστεί, διότι απεστάτησε κατά του Θεού αυτής. Θέλουν πέσει εν ρομφαία. Τα θυλάζοντα νήπια αυτών θέλουν συντριφθεί και εγκυμονούσε αυτών θέλουν διασχιστεί. Ισραήλ, επίστρεψον προς Κύριον των Θεών σου, διότι έπεσας δια της ανομίας σου. Λάβετε με θεαυτόν λόγους και επιστρέψατε προς τον Κύριον και είπατε προς Αυτόν. Αφαίρεσον πάσαν ανομίαν ημών και δέχθητε ημάς ευμενός και θέλουμε να αποδώσει τον καρπόν των χιλαίων ημών. Ο Ασούρ δεν θέλει μας σώσει. Δεν θέλουμε να αναβεί εφήπους και δεν θέλω μην υπεί πλέον προς το έργο των χειρών ημών είστε θεοί ημών, διότι εν σύ θέλει ελεηθεί ο ορφανός. Θέλω γιατρεύσει την αποστασία αυτών, θέλω αγαπήσει αυτούς εγκαρδίως, διότι ο θυμός μου απεστράφει από αυτού και θέλω είστε ως δρόσος εις τον Ισραήλ, ως κρίνον θέλει ανθίσει και θέλει εκτείνει τας ρίζας αυτού ως δέντρον του Λιβάνου. Η κλάδη αυτού θέλουν συνεξαπλωθεί. Η δόξα αυτού θέλει είστε ως ελέας και ως μία αυτός του Λιβάνου. Θέλουν συν επιστρέψει και καθίσει. Υπό τη σκιάν αυτού θέλουν συν αναζήσει ως ήτος και ανθίσει ως άμπελος. Η μνήμη αυτού θέλει είστε ως σύνος Λιβάνου. Ο Εφραήμ θέλει πει τι έχω να κάνω πλέον μετά των ειδόλων. Εγώ ήκουσα και θέλω παραφυλάξει αυτόν. Εγώ είμαι σε αυτόν ως ελάτη εφθαλής και απαιμού ο καρπός σου θέλει προέλθει. Τις είναι σοφός και θέλει εννοήσει ταύτα, συνετός και θέλει γνωρίσει αυτά, διότι ευθεία είναι αιωδή του Κυρίου και οι δίκαιοι θέλουσι περιπατεί εν αυτές. Οι δε παραβάτε θέλουσι πέσει εν αυτές. Αμήν. Ο Οσιέ προφητεύει, όπως έχουμε διαβάσει όλο αυτό τον καιρό των μαθημάτων, προς ένα λαό απόλυτα αποστατημένο σε αμαρτία, μακριά από το φως, σε απόλυτο σκοτάδι, μακριά από την αλήθεια, στο απόλυτο ψεύδος και μακριά από τη ζωή, κοντά στην απώλεια. Και ο Θεός τον ελέγχει, αλλά εκείνο που έχει σημασία για το Θεό, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι να ελέγξει για να μαλώσει τον άνθρωπο, αλλά είναι για να ελέγξει
να κατανοήσει ο άνθρωπος τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται και όταν τούτο το κατανοήσει, τότε να του δείξει και ποιος είναι ο δρόμος της επιστροφής, της σωτηρίας, της ευλογίας και τέλος της ζωής της αιώνιας. Γιατί ο Θεός αγαπάει τον αμαρτωλό και χωρίζει τους ανθρώπους ανάμεσα σε δικαίους, όπως λέει ο ίδιος, και σε παραβάτες. Ο ίδιος όμως ο Θεός λέει ότι δίκαιος δεν υπάρχει ουδεής ανάμεσα στους ανθρώπους. Όμως εκείνο που τον ενδιαφέρει και το τονίζει ο Λόγος του Θεού και πάντοτε ο Θεός το τονίζει, ποιος είναι άραγε ο σοφός που θα τα καταλάβει όλα αυτά και ο συνετός που θα τα γνωρίσει εκ προσωπικής πείρας. Θα τα καταλάβει πρώτα, θα τα ακούσει, θα τα καταλάβει πρώτα και ύστερα θα τα δοκιμάσει και θα τα γνωρίσει από εμπειρία. Ποιος είναι αυτός ο σοφός άνθρωπος, διότι η οδή του Κυρίου είναι ευθύς. Είναι ο λόγος του Θεού, ο δρόμος του Θεού είναι σταθερός, εκεί είναι. Δεν κάνει ούτε χατήρια, χάρη κάνει ο Θεός, χατήρια δεν κάνει ο Θεός. Δεν παρεκκλίνει από το λόγο του, εκεί είναι ο δρόμος, αυτή είναι η σωτηρία. Μέσα από το λόγο του θα γνωρίσεις την αλήθεια, θα γνωρίσεις τη ζωή την αιώνιο, θα γνωρίσεις την αγάπη, θα γνωρίσεις τη χαρά, θα γνωρίσεις την ειρήνη, θα γνωρίσεις με λίγα λόγια την ευλογία και την παρουσία του Θεού. Τι σημαίνει παρουσία Θεού? Ο Θεός να είναι μαζί σου. Ό,τι αν κάνεις ο Θεός να τον ευωδώνει. Στις δυσκολίες σου να σε ελευθερώνει. Στις ταλαιπωρίες σου να σε βοηθάει. Και στην ευρυχωρία σου να αυξάνει. Ποιος είναι αυτός ο σοφός που θα γνωρίσει τα πράγματα? Ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ του παραβάτου και του ασεβούς από τη μια μεριά και του πιστού και του δικαίου από την άλλη μεριά. Εκεί βέβαια που μπερδεύομαστε λίγο και ο Θεός μπορεί να μας το εξηγήσει είναι στη δικαιοσύνη. Ποιος άνθρωπος είναι δίκαιος? Η δικαιοσύνη λέει του ανθρώπου είναι ως ρυπαρό ημάτιο. Και με τα πάσης βεβαιότητος δηλώνει το Πνεύμα του Άγιο ο Θεός δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος δίκαιος. Όμως εξηγεί ότι η πίστης του ανθρώπου, όπως καταρχάς στον Αβραάμ, λογίζεται εις αυτόν δικαιοσύνη. Δηλαδή ο Θεός όταν βλέπει έναν άνθρωπο να πιστεύει στο λόγο του, τότε του συμπεριφέρεται σαν να είναι δίκαιος. Και έτσι, ενώ ο άνθρωπος δεν είναι και δεν μπορεί να γίνει δίκαιος, μόνο σε κάποιες στιγμές που θα δούμε αμέσως τώρα, και αν ακόμη δεν είναι δίκαιος, από τη στιγμή που ο άνθρωπος σκέφτεται ότι είναι αλήθεια ο λόγος του Θεού, αξίζει τον κόπο να τον διαβάσω, αξίζει τον κόπο να στρέψω την προσοχή μου, πιστεύω ότι η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος, πιστεύω ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει μόνο τους πιστεύοντες, πιστεύω ότι αυτό εδώ είναι λόγος Θεού, από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, από τη στιγμή δηλαδή που ο άνθρωπος πραγματικά με ενδιαφέρον στρέψει να παρατηρήσει αυτό το βιβλίο σαν να είναι λόγος Θεού όπως και πραγματικά είναι, τότε ο Θεός στρέφει το βλέμμα του στον άνθρωπο αυτόν σαν να είναι δίκαιος. Και από εκεί και πέρα όταν στρέψει το βλέμμα του ο Θεός σαν να είναι δίκαιος, τότε αλλάζει και η συμπεριφορά. Αλλάζει η συμπεριφορά του Θεού, αλλάζει η συμπεριφορά του ανθρώπου. Στην Καινή Διαθήκη δε ακόμη περισσότερο. Δίκαιος είναι άνθρωπος που δέχεται τον Ιησού Χριστό. Τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον Λόγο που έγινε σάρξ. Αυτόν τον οποίο ο Θεός απέστειλε για τη σωτηρία των ανθρώπων. Και όποιος δέχεται τον Ιησού Χριστό, αυτόν ο Θεός δίνει εξουσία να είναι παιδί Θεού. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό, με όλη την εξουσία που συνεπάγεται η λέξη παιδί μέσα στην οικογένεια, μέσα σε μια οικογένεια, μέσα μπροστά στον πατέρα ή μπροστά στη μητέρα. Αγάπη, χάρη, όλα των γονιών είναι των παιδιών. Κληρονόμος. Έχει απόλυτη εξουσία το παιδί στην οικογένεια του σπιτιού του. Και έτσι λοιπόν αδερφοί αγαπητοί, με αυτή τη λογική θα στρέψουμε το βλέμμα μας και εμείς με προσοχή αλλά και με πίστη ότι ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια και όπου μας οδηγεί, εάν περπατήσουμε, θα μας ευλογήσει κιόλας. Όταν ο Εφραήμ ελάλει εν τρόμο, τότε αυτός υψώθη εν το Ισραήλ. Αυτές είναι αλήθειες, πραγματικότητες.
Ο Θεός λέει στους υπερηφάνους αντιτάσσεται, στους ταπεινούς δίνει χάρη. Υπάρχει δε και μία κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι λαλούν με τρόμο, δηλαδή είναι τρέμοντες στο Λόγο του Θεού. Τι θα πει τρέμω, τι θα πει φοβάμαι το Θεό, τι θα πει φοβάμαι το Λόγο του Θεού. Θα πει το λογαριάζω, το σέβομαι, το πιστεύω. Και δεν θέλω να κάνω διαφορετικά από αυτά που μου λέει, γιατί ξέρω ότι έχει συνέπειες. Αλλά ακόμη περισσότερο ο φόβος του Θεού είναι ένδειξη αγάπης. Φοβάμαι μη λυπήσω το Πνεύμα το Άγιο. Φοβάμαι στενοχωρήσω το Θεό. Φοβάμαι μη χάσω την εύνοια του Θεού, τη χάρη του Θεού, το έλεος του Θεού, τη βοήθεια του Θεού. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος έχει αυτό το φόβο και μάλιστα προχωράει και ακόμη περισσότερο ο Λόγος του Θεού, τρόμο και μιλάει με φόβο Θεού και με τρόμο Θεού, παντού συμπεριφέρεται, τότε ο Θεός αυτόν τον υψώνει. Είναι νόμοι πνευματικοί απαράβατοι. Παράβατοι. Εάν φοβάσαι το Θεό και τρέμεις την παρουσία Του, όχι φόβο και τρόμο κόλασης, θα μου ρίξει κεραυνό να με κάψει, δεν καίει ο Θεός. Θεός είναι αγάπη. Μόνο ευλογεί ο Θεός. Ελέγχει ο Θεός, συγχωρεί ο Θεός. Θεός είναι μακρόθυμος, ικτήρμων, ελεήμων, πολυέλεος, πολυέσπλαχνος. Δεν τον φοβόμαστε για την οργή Του. Δεν είναι ο καιρός της οργής τώρα. Τον φοβόμαστε μην χάσουμε την αγάπη Του, το ελεός Του, τα σπλάχνα Του, τη μακροθυμία Του. Είναι σαν να βρέχει έξω ή να είναι έτοιμος να βρέξει ο καιρός και εγώ φοβάμαι και παίρνω την ομπρέλα μαζί μου. Αυτός είναι ο φόβος του Θεού. Μην βρέξει και γίνω μουσκεμα. Όταν φτιάχνω ένα σπίτι, δεν το φτιάχνω στην άμμο να γκρεμίσει, φοβάμαι. Στην άμμο θα γκρεμίσει. Πού το φτιάχνω, στο βράχο, για να είναι στερεό, αμετακίνητο. Αυτός είναι ο φόβος του Θεού. Όταν ο άνθρωπος στέκεται μπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους με φόβο και με τρόμο Θεού, όπως λέει στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού ο Απόστολος Παύλος, με φόβο και τρόμο εργάζεστε την εαυτόν σωτηρία. Αυτό είναι το ωραίο χαρακτηριστικό του ανθρώπου. Δεν βλαστημάω, όχι γιατί φοβάμαι μου ρίξει κεραυνό, αλλά δεν θέλω να τον λυπήσω τον Θεό. Είναι ακριβώς, αδερφοί αγαπητοί, όπως ένας άντρας αγαπάει τη γυναίκα του και φοβάται με την πληγώσει. Έτσι μιλάει απότομα, έτσι μιλάει σκληρά. Όταν περπατάνε δεν κοιτάει δεξιά και αριστερά άλλες γυναίκες για να μην τη στενοχωρήσει τη γυναίκα του. Δεν φοβάται με τον χωρίς, φοβάται με τη στενοχωρήσει γιατί την αγαπάει. Με την πληγώσει. Έτσι αυτό το φόβο θέλει ο Θεός. Με τα φόβου και τρόμου εργάζεται την εαυτόν σωτηρία. Το ίδιο και η γυναίκα. Όταν αγαπάει τον άντρα της είναι πιστή. Πιστή. Και εμείς όταν αγαπάμε το Θεό είμαστε πιστοί στο Θεό, γιατί τον αγαπάμε. Όταν λοιπόν μιλούσε εν τρόμο, ο Θεός τον ύψωνε. Όταν αμάρτησε, εκεί τα πράγματα αλλάξανε. Και μάλιστα όχι μόνο έκανε αρχή της αμαρτίας, αλλά προχωρούσε και από αμαρτία σε αμαρτία. Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο δρόμος της ευλογίας, που προχωράς από πίστη σε πίστη, από χάρη σε χάρη, από δόξα σε δόξα. Υπάρχει και ο δρόμος της κατάρας, που προχωράς από αμαρτία σε αμαρτία και όλο περισσότερη αμαρτία. Ξεκινάς παραδείγματος χάρη από τσιγάρο, προχωράς μαριχουάνα, συνεχίζεις χασίση, προχωράς την ηρωίνη από τη μύτη, τα έχω μάθει και εγώ βλέπετε αυτά. Προχωράς μετά με ένεση, μετά προχωράς κρακ, κρουκ, ξέρω εγώ πώς τα λένε αυτά, τέλος θάνατος. Φυτό ο άνθρωπος, καημένος. Θεός τον αγαπάει όμως. Αγαπάει τους αμαρτωλούς, πιο πολύ τους αγαπάει τους αμαρτωλούς. Δεν ήρθα λέει ο Χριστός στη γη για τους δικαίους, αλλά για τους αμαρτωλούς να τους καλέσω σε μετάνοια και σε ευλογία. Αυτός που νομίζει ότι είναι δίκαιος, μπροστά στα μάτια του Θεού δεν είναι ευάρεστος. Αυτός που λέει η λάστη τίμη το αμαρτωλό σαν τον τελώνει, αυτόν αγαπάει ο Θεός. Λέει ο Φαρισαίος, στάθηκε μπροστά, τι καλός που είμαι Θεέ μου, προσευχότανε. Και αποδεκατίζω και νηστεύω και απ' όλα τα κάνω και δεν είμαι σαν και αυτόν τελώνει τον αμαρτωλό. Και λέει ο Χριστός, για κοίτα και τον τελώνει. Τελώνει, είχε πάει σε μια γωνίτσα, χτύπαγε το στήθος και λέει, Κύριε, η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Και ρωτάει ο Ιησούς, ποιος από τους δυο έφυγε από την προσευχή αυτή και πήγε σπίτι του δικαιωμένος μάλλον? Ο τελώνης, γιατί στους ταπεινούς δίνει χάρη.
Ο Ισραήλ όμως άρχισε και τι, και ποια είναι τα αμαρτήματά του. Έκαμον εις αυτούς χωνευτά εκ του αργυρίου. Άρχισαν να κάνουν είδωλα. Ασημένια, χρυσά, κονίτσες, κεράκια. Βάζανε, νομίζουν ότι με τα πολύτιμα που σχεδιάζουν ότι ευαρεστούν το Θεό. Αλλά δεν ξέρουν ότι αυτά είναι αμαρτία στο Θεό. Ου ποιήσεις σε αυτόν είδωλον, ουδέ παντός ομοίωμα, κανένα ομοίωμα, ούτε όσα είναι στον ουρανό άνω, ούτε όσα είναι στη γη κάτω. Μα δεν τα προσκυνάμε. Μα δεν λέει μη τα προσκυνάς, λέει ου ποιήσεις, μη φτιάξεις. Τη στιγμή που ο άνθρωπος λοιπόν αρχίζει και φτιάχνει εικονίτσες, εικονάκια, αγαλματάκια, αγαλματάρες, έγινε ειδωλολάτρης. Και στα μάτια του Θεού είναι ανομία, είναι παράβαση, είναι βδέλυγμα. Βδέλυγμα το αποκαλεί ο Θεός. Δύο πράγματα στην Παλαιά Διαθήκη τα αποκαλεί τουλάχιστον. Μπορεί και άλλο, αλλά αυτά τα δύο είναι τα βασικά τα οποία αποκαλεί στη Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός σαν βδέλυγμα. Το ένα είναι η ειδωλολατρία, βδέλυγμα. Και το άλλο είναι να φοράει ο άντρας γυναικεία ρούχα και η γυναίκα αντρικά ρούχα. Η ομοφιλοφιλία, αυτά θεωρούνται βδέλυγμα στα μάτια του Θεού. Τέλεια, βδέλυγμα. Βεβαίως υπάρχουν να λατρεύεις βέβαια και το σατανά, να θυσιάζεις στα δαιμόνια, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο που είναι έξω από τη λογική της θυσίας και της προσφοράς. Και όχι μόνο αυτά, έφτιαξαν είδωλα κατά τη φαντασία τους, άρχισαν και ζωγράφισαν. Παίρνουν έναν παππού, του βάζουν άσπρα μαλλιά, γένια άσπρα και λένε ο παντοδύναμος Θεός είναι αυτός. Κάτσε ρε παιδί μου. Πού το βρήκες ότι ο Θεός, ο παντοδύναμος, είναι ένας παππούλης με μαδημένα γένια και μαδημένα μαλλιά. Σεβάσμιος, αλλά πού αυτός είναι ο Θεός. Αυτός είναι ο παντοκράτορας. Αδύναμος παππούλης είναι, παντοδύναμος είναι. Παίρνουν ένα νεαρό ξανθομάλι, ξανθογέννη με γαλανά μάτια και λένε ο μακριά μαλλιά μέχρι την πλάτη, αυτός είναι ο Χριστός. Πού το είδες παιδί μου. Κοιτάξτε αδερφοί, αυτό έχει όλες τις αμαρτίες απάνω. Πρώτον, παράβαση, γιατί φτιάχνεις είδωλα και ομοιώματα. Δεύτερον, ψεύδι. Ψεύδι, ομολογείς εν γνώση σου ότι αυτός ο άγνωστος άνθρωπος είναι ο Ιησούς Χριστός. Μη γίνει το τέτοιο πράγμα. Θεός να μας φυλάει. Και δεν το καταλαβαίνουμε. Και το λατρεύουμε κιόλας. Και το προσκυνάμε κιόλας. Και το λέμε και θαυματουργό. Ο Θεός να μας φυλάει. Ακούστε όμως τις συνέπειες. Όλα αυτά είναι έργα τεχνητών. Και λέγουνε οι άνθρωποι, ας φιλήσουν τους μόσχους. Κάνουνε και ζώα μετά. Ένα άλογο, ο Άγιος Γιώργος λέει, ο τροποροφόρος με ένα άλογο και ένα κοντάρι. Να φιλήσω, λέει, τα πόδια του αλόγου. Κάτσε ρε παιδί μου. Τα πόδια του αλόγου. Στην Παλαιά Διαθήκη είχαν φτιάξει μοσχάρια. Οι μοσχάρια και λέγανε, αυτός είναι ο Θεός. Μα το μοσχάρι, Θεέ μου, μοσχάρι μου, Θεέ μου, μοσχάρι μου. Πώς καταντάει ο άνθρωπος από την απιστία και την παράβαση. Ανοησίες, ανόητοι. Ιερές αγελάδες άλλοι λένε. Ιερές αγελάδες, ιερές αγελάδες. Περίεργα πράγματα. Άλλος λέει η παντόφλα του Αγίου Γερασίμου. Κάτσε ρε παιδί μου. Έχει πεθάνει ο άνθρωπος. Θεός χωρέστον εδώ και εκατοντάδες χρόνια, η παντόφλα λέει. Και τις λιώνει λέει τις παντόφλες. Τις λιώνει, τις λιώνει. Πώς τις λιώνει. Σηκώνεται και περπατάει. Ρε παιδάκι μου. Και οι άνθρωποι τα δέχονται αυτά. Αυτά δεν είναι καλά όμως αδερφοί. Αυτά δεν είναι καλά. Αυτά είναι ψέματα που οδηγούν τους ανθρώπους στο σκοτάδι. Δυσιδαιμονίες είναι αυτά. Έχουν φέρει όλα τα μυστήρια από τις ειδωλολατρικές θυσίες της εποχής εκείνης και τα βάλανε μαζί και τους Ιουδαϊσμούς και τα κάνανε εκκλησίες. Εκκλησία λέει παπική, εκκλησία ορθόδοξη, εκκλησία διαμαρτυρόμενη. Μία είναι η εκκλησία του Χριστού. Αυτή που ακολουθεί το Ευαγγέλιο, που έχει καταστατικό της το Ευαγγέλιο. Τι λέει το Ευαγγέλιο? Σε όλο τον κόσμο, μέσα σε όλες αυτές τις θρησκείες, όποιος άνθρωπος παίρνει το Ευαγγέλιο και λέει αυτός είναι ο Λόγος του Θεού, αυτόν ακούω, αυτόν ακολουθώ, τον Χριστό προσκυνώ και λατρεύω μόνο, Πατέρα, Υιό και Πνεύμα Άγιο, Τριάδα ομόσιο και αχώριστο, σε οποιαδήποτε θρησκεία και αν βρίσκεται, σε οποιαδήποτε εκκλησία και να βρίσκεται, αυτός είναι μέλος του σώματος του Χριστού, που κεφαλή είναι ο Ιησούς Χριστός και εμείς όλοι μέλη αλλήλων. Δόξα να έχει το όνομα του Χριστού. Οι συνέπειες,
αυτή θα είναι σαν νεφέλη πρωινή. Ξέρετε, θα πει νεφέλη πρωινή. Φου, κάνεις και διαλύεται. Είναι αυτή η ομίχλη που ξυπνάμε το πρωί καμιά φορά και λίγο να βγει ο ήλιος χάνεται. Σε τέλεια αδυναμία. Σαν δρόσος σε οθινή διαβαίνουσα. Δεν είναι βροχή, δροσιά είναι. Πάχνη το λέγαμε εμείς όταν είμαστε μικροί. Πάχνη, δροσιά είναι. Φεύγει, βγαίνει ο ήλιος, χάνεται. Ως λεπτόν άχυρον εκφυσόμενον εκ του αλωνίου. Πώς είναι ένα άχυρο που το σηκώνεις και το πάει, όπου πάει ο άνεμος πάει. Έχει δύναμη, δεν είναι βράχος. Ένας είναι ο βράχος ο αιώνιος, ο Θεός. Και εμείς όλοι τι είμαστε, λίθοι ζώντες. Αυτή τι είναι, άχυρα που ο αέρας τα παίρνει και τα διαλύει. Και ως καπνός εκ του καπνοδόχου. Βγαίνει ο καπνός πολύ δυνατός. Όλης βγει έξω, διαλύεται. Διαλύεται. Έχει φωτιά, αλλά διαλύεται. Αυτές είναι οι διαπιστώσεις που κάνει ο Λόγος του Θεού για όλους μας. Θα φτάσει όμως στην πρόταση. Όμως πριν φτάσει στην πρόταση, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, μάθε άνθρωπε. Άλλο Θεό πλήνε μου δεν θα γνωρίσεις, γιατί δεν υπάρχει άλλος Θεός. Ένας είναι Κύριος ο Θεός, εγώ είμαι. Εγώ είμαι ο Θεός της Βίβλου. Όχι ο Θεός των συγγραμμάτων και των βιβλίων και των θεολογικών φιλοσοφιών. Ο Θεός της Βίβλου είναι ο αληθινός Θεός. Ο Θεός που είναι Πατέρας, Υιός και Πνεύμα Άγιο. Ένας Θεός. Εγώ είμαι ο Θεός. Δεν θα γνωρίσεις άλλον Θεό εκτός από μένα. Γιατί δεν υπάρχει άλλος Θεός και Θεός τέτοιος που να σώζει. Εγώ σε γνώρισα και στον καιρό της αμαρτίας σου και όταν ήσουν στην έρημο και όταν ήσουν στην άνυδρο. Και όταν σε τάιζα, χορταίνε η ψυχή σου και η καρδιά σου και με λεσμονούσες. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό του ανθρώπου. Αγνώμων. Όχι αγνώμων μόνο στο Θεό, αλλά αγνώμων και στους ανθρώπους. Δύσκολα βλέπεις ανθρώπους ευγνώμονες. Δύσκολα βλέπεις και μάλιστα ευγνώμονες χωρίς συμφέρον, χωρίς κέρδος. Γιατί αν προσδοκάει είναι ευγνώμων. Αν όμως δεν προσδοκάει δεν είναι ευγνώμων ο άνθρωπος. Γιατί είναι σκληροτράχυλος ο άνθρωπος. Και γιατί είναι σκληροτράχυλος. Γιατί η καρδιά του να απατηλεί περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Και ο εχθρός ξέρει και τον πλανάει. Είναι ο πλανών την οικουμένη όλη. Όμως επειδή με λυσμόνησες τότε θα με βρεις εναντίον σου. Και είναι φοβερό να πέσει ο άνθρωπος σε χέρια Θεού ζώντος. Είναι φοβερό να αντιτίθεται ο Θεός σε σένα. Όσο σπουδαίο, σημαντικό και ευλογημένο γεγονός είναι να είναι ο Θεός μαζί σου, που ό,τι και να κάνεις ο Θεός θα σε βοδώνει και θα σε προστατεύει και θα σε σώζει και θα σε λέει, τόσο τρομακτικό είναι ο Θεός να είναι αντίθετος. Αντίθετος. Όπου προχωράς να είναι μπροστά σου ο Θεός τείχος. Γιατί είναι, έτσι λέει ο ίδιος ο Χριστός. Εγώ είμαι που ανοίγω και κανείς δεν μπορεί να κλείσει. Ξέρεις, θα πει να σου ανοίγει τις πόρτες ο Χριστός. Να σου εξομαλύνει τη σκολιά οδό. Και ξέρεις τι φοβερό είναι να είναι ο κλείον και κανείς δεν μπορεί να ανοίξει. Και αυτός που κλείνει και κανείς δεν μπορεί να ανοίξει. Και όπου πηγαίνεις να σου κλείνει την πόρτα. Γιατί με το Θεό δεν μπορεί να παίξει ο άνθρωπος, αδελφοί. Με όλα τα άλλα και με όλους τους άλλους μπορούμε να παίξουμε. Και έχουμε παίξει. Αλλά με το Θεό δεν μπορούμε να παίξουμε. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος θα θερήσει. Σπέρνεις τσουκνίδες, θα θερήσει τσουκνίδες. Παίρνεις στάρι, θα θερήσεις στάρι. Παίρνεις ντοματιές, θα θερήσεις ντομάτες. Ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος θερίζει. Και λέει η Γραφή, όποιος παίρνει στη σάρκα, περπατάει δηλαδή με το μυαλό του, με την καρδιά του, έτσι πως αυτός νομίζει και έτσι πως αυτός θέλει, χωρίς να λογαριάζει το θέλημα του Θεού όπως αυτός θέλει και χωρίς να λογαριάζει και τη σοφία του Θεού, τη γνώμη του Θεού έτσι όπως αυτός νομίζει, τότε ο άνθρωπος όταν σπέρνει στη σάρκα
θερίζει φθορά. Γι' αυτό οι άνθρωποι τώρα ό,τι κάνουν θερίζουν φθορά. Παντρεύονται, χωρίζουν. Γεννάνε παιδιά, τα κυνηγάνε μετά. Ό,τι κάνουν θερίζουν φθορά. Γιατί? Γιατί αποφασίζουν άλλοι μεν να τα μεγαλώσουν με βάση την επιστήμη και καλά κάνουν, αλλά χωρίς Χριστό πολύ κακώς κάνουν. Το αποτέλεσμα είναι τα παιδιά αυτά, η οικογένεια αυτή να είναι δυστυχισμένη, προβληματική, και άλλοι αποφασίζουν να τα αφήσουν να κάνουν ό,τι θέλουν. Παιδιά είναι, δεν με νοιάζει, ας κάνουν ό,τι θέλεις, διαλέξει το δρόμο τους. Και κακό είναι, γιατί τουλάχιστον δεν τους μιλάει για τον Χριστό που θα έπρεπε, και τα αποτελέσματα είναι χειρότερα. Όχι όπως θέλουμε, αλλά όπως θέλει ο Θεός. Όχι όπως νομίζουμε, αλλά όπως μας λέει ο Θεός. Πολύ σοβαρό αυτό. Και όταν ξεκινάμε και προχωράμε, δεν βάζουμε μπροστά μας το ξέρω μας. Ξέρω εγώ τι θα κάνω. Ρώτησα εγώ τι θα κάνω. Έναν μεγάλο επιστήμονα, έναν καλό δικηγόρο, έναν καλό ψυχολόγο, ξέρω εγώ τι θα κάνω. Και το χειρότερο ακόμη, ρώτησα έναν καλό πνευματικό. Βρε το Θεό τον ρώτησες. Πήγες, προσευχήθηκες εκεί να πεις Χριστέ μου, σε παρακαλώ. Δεν θα αφήσει αναπάντητο τον εαυτό του. Αφανέρωτο τον εαυτό του. Θα ενεργήσει. Άμα του δώσει την τιμή, τη δόξα και πεις εσύ να αναλάβεις Χριστέ μου. Γι' αυτό το πρωί να προσευχόμαστε. Δύο πράγματα να κάνουμε, αδελφοί. Και πολλά άλλα, αλλά δύο είναι τα βασικά. Πρώτον, να προσευχόμαστε ο Θεός να είναι μαζί μας. Και δεύτερον, να επιτιμούμε τον διάβολο να διώγνει το κακό από μπροστά μας. Αυτά είναι απαραίτητα στην καθημερινή μας ζωή. Κάθε πρωί θα δείτε διαφορά. Τεράστια διαφορά. Κάθε πρωί μόλις ξυπνάτε. Κύριε Ιησού, ανάλαβε την ημέρα μου. Επιτίμησε το διάβολο. Άνοιξε μου το δρόμο. Άνοιξε τις πόρτες, Χριστέ μου, που θα περπατήσω. Φτιάξε το δρόμο. Τις παγίδες διώχτης. Ξέρεις πως θα είναι η μέρα σου. Από ευλογία σε ευλογία. Με πίστη όμως να το κάνεις. Όχι να το κάνεις με δυσιδαιμονία, να πάρουμε και ένα σκόρδο να μας ματιάσουν και να πάρουμε και μια μπλε χάντρα για να μας ματιάσουν και να μην περνάμε όταν περνάει η γάτα και όχι κάτω από αυτά. Είναι ανοησίες. Να ξέρετε ότι υπάρχουν οι μάγοι και οι επαειδοί που κάνουν πολλά, αλλά στα παιδιά του Θεού δεν στέκει τίποτα. Γιατί όποιος γεννήθηκε από τον Χριστό έχει εξουσία από το Θεό να πατάει πάνω σε φίδια και σε σκορπιούς και σε όλη τη δύναμη του εχθρού, και τίποτα μην τον βλάπτει. Όχι επειδή είναι, προσέξτε, δίκαιος, καλός, χριστιανός, σπουδαίος, αναμάρτητος. Όχι. Μόνο και μόνο επειδή πιστεύει στον Χριστό, ο Χριστός ένεκεν του ονόματός του φροντίζει και προστατεύει τον άνθρωπο. Ένεκεν του ονόματός του. Δεν σας κάλεσα, λέει, γιατί είσαστε καλύτεροι. Χειρότεροι είσαστε. Αλλά σας κάλεσα γιατί δεν ακούσατε τη φωνή μου. Είναι, λέει, τα πρόβατα και τα κατσίκια. Τα πρόβατα ακούωσε τη φωνή του ποιμένα και τον ακολουθούνε. Τα κατσίκια ακούνε τη φωνή του ποιμένα και τρέχουνε και φεύγουνε. Αυτή είναι η διαφορά. Συνεχίζει τις παρατηρήσεις και τις διαπιστώσεις ο Θεός από τον Ισραήλ και στην πραγματικότητα μέσα από το Λόγο του Θεού, από την καθημερινή μας ζωή. Απολέστησε, Ισραήλ, για τις αμαρτίες σου, αλλά η βοήθειά σου είναι σε μένα. Κοιτάξτε πώς προχωράει σιγά σιγά μέχρι να τον φτάσει στον τελικό σκοπό, στην πρόταση, στο διέξοδο στα διέξοδά του. Απολέστησε, κάθηκες. Αλλά γνώρισε ότι η βοήθειά σου είναι μόνο σε μένα. Μόνο εγώ μπορώ να σε βοηθήσω. Δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει κανένας στον κόσμο αυτό να βοηθήσει κανέναν. Κανένας. Ή δεν μπορεί, ή δεν θέλει, ή ζηλεύει, ή οτιδήποτε. Το σημαντικότερο από όλα είναι δεν μπορεί. Και το δεύτερο σημαντικό είναι δεν θέλει. Αυτά είναι τα δύο χαρακτηριστικά. Βοήθησέ με, σε παρακαλώ. Από μέσα του λέει, σαν να βοηθήσω, έχω άλλα πράγματα να κάνω. Δεν θέλει. Βοήθησέ με, σε παρακαλώ. Θέλω, αλήθεια λέει, αλλά δεν μπορώ. Ο μόνος βοηθός στον άνθρωπο είναι ο Ιησούς Χριστός. Μόνο όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί. Μόνο αυτός είναι βοήθεια ετοιμοτάτη.
εν καιρό χρείας. Αυτό είναι βοήθεια ετοιμοτάτη. Διαπιστώσεις που τις λέει στον άνθρωπο τον αμαρτωλό ο Λόγος του Θεού για να συνειδητοποιήσει σε ποια κατάσταση βρίσκεται και τι πρέπει να κάνει. Μην πας στο βασιλιά σου, δεν μπορεί. Μην πας σε υπουργούς και σε βουλευτές και σε προεδβιομήχανους και σε μεγάλους και σε μικρούς και σε σπουδαίους. Δεν μπορούνε. Αλλά και αν μπορούνε δεν θέλουν. Κάποτε είχε αποφασίσει η γυναίκα μου να πιάσει δουλειά για 2-3 μήνες και δουλέψει και πάει στο γραφείο ενός υπουργού. Και με έκπληξη είδε ότι εκείνοι που τηλεφωνάγανε είχαν κομμένο το καλώδιο. Μου το λέγανε αλλά δεν το πίστευα. Λέει, περίμενε να πάρω λέει, τηλέφωνο για σένα. Και έπαιρνε τηλέφωνο, το καλώδιο ήταν κομμένο. Και μίλαγε μόνος. Φοβερό πράγμα, αδερφοί. Θα μου πεις όλοι έτσι κάνουνε. Δεν ξέρω, μπορεί να μας έτυχε εμάς. Αλλά έτσι κάνουνε. Θα σας πω τώρα και κάτι και το γνωρίζει ο Θεός αυτό. Πολλοί έχουν έρθει να μου ζητήσουν βοήθεια. Μπορείς να μου βρεις δουλειά. Τότε που δούλευα. Ξέρετε, τους έλεγα, άστο να το δω. Και μέσα μου, ξέρετε τι έλεγα, δεν μπορώ. Θα μου πεις τώρα γιατί δεν τους το έλεγες. Πώς να τους το πω. Είχα και μια ελπίδα μήπως με βοηθήσει ο Θεός και κάνω κάτι. Ούτε 5% δεν μπόρεσα να βοηθήσω. Δεν είναι αδελφοί, δεν θέλουμε. Σκεφτείτε τώρα και εγώ ήμουν με τη χάρη του Χριστού και χριστιανός. Όσο χριστιανός ήμουνα. Σκεφτείτε έναν που δεν είναι. Υπόσχεται λαγούς και πετραχίλια. Ό,τι θέλει υπόσχεται, έχει να χάσει τίποτα. Ό,τι θέλει λέει. Μήπως πληρώνει εφορία, ό,τι θέλει λέει. Μην ανησυχείς εγώ. Και πας μετά από 10 μέρες, δεν σε ξέρει. Αλλά δεν τους κακολογούμε τους ανθρώπους. Γιατί βέβαια κακολογούμε αυτούς που λένε ότι μπορώ και δεν μπορούνε. Κακολογούμε. Τέλος πάντων δεν είναι καλό. Ή αυτούς που δεν θέλουνε. Αυτούς που δεν μπορούνε, δεν μπορούνε. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι πράγματα που μπορούμε να τα κάνουμε, είναι πράγματα που δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Μπορούμε να προσευχηθούμε, που είναι η πιο ωραία βοήθεια. Να βοηθήσει ο Θεός. Μπορούμε να βοηθήσουμε υλικά όσο μπορούμε. Ό,τι μπορούμε, ό,τι ανευπορεί ο καθένας. Αυτά που μπορούμε θα τα κάνουμε. Αλλά αυτά που δεν μπορούμε είναι πολύ περισσότερα. Γι' αυτό και λέει ο Θεός, έπεσες, απολέστηκες, αμάρτησες, αλλά η βοήθειά σου είναι σε μένα μόνο. Έχει το υπόψη σου, μην το ξεχνάς αυτό. Εάν κάποια στιγμή χρειαστείς βοήθεια, μόνο εγώ μπορώ να σου τη δώσω τη βοήθεια. Ούτε οι βασιλιάδες, ούτε οι αρχοντές σου, τίποτα από όλα αυτά. Αλλά εσύ δεν ζητάς βοήθεια. Δεν ζητάς βοήθεια γιατί είσαι Υιός ασύνετος. Όμως, παρόλα αυτά, Υιός ασύνετος τι σημαίνει, δεν καταλαβαίνεις. Δεν καταλαβαίνεις. Και γι' αυτό συνεχίζεται η ταλαιπωρία του. Μήπως και καταλάβεις. Μήπως και έρθεις σε αδιέξοδο και καταλάβεις. Είσαι Υιός ασύνετος. Όμως εγώ σε βεβαιώνω εν τέλει ότι θα σε ελευθερώσω από το χέρι του Άδου και θα σε σώσω από το θάνατο και κάποια στιγμή θα ακουστεί πού θάνατε ο λεθρός σου και πού Άδη η φτερά σου. Εγώ εν τέλει θα σε σώσω. Και αυτό αδερφοί αγαπητοί να το προσέξουμε καλά. Η πρόθεση του Θεού είναι εν τέλει να σώσει τον άνθρωπο. Η αγωνία του Θεού είναι εν τέλει να σώσει τον άνθρωπο. Ο αγώνας του Θεού. Γι' αυτό και ο Θεός δεν λυπήθηκε τον Υιό του το μονογενή, αλλά έστειλε τον Ιησού Χριστό. Από τα παλάτια της δόξης του τον κατέβασε και κατέβηκε μόνος του. Ταλαιπωρήθηκε έως θανάτου δε σταυρού, έγινε κατάρα επάνω στο σταυρό από την μεγάλη αγάπη του να τον σώσει. Είναι σαν τη μάνα που παθαίνει το παιδί το νεφρό της και λέει μάνα να δώσω εγώ το δικό μου το νεφρό. Γιατί το κάνει αυτό. Για ρωτάνε έναν άλλον θα το δώσει, δεν το δίνει. Η μάνα όμως θα το δώσω. Μα δεν είναι και τόσο καλό το άλλο. Δεν πειράζει. Εγώ δεν πειράζει. Είμαι μεγάλη. Το παιδί μου να ζήσει. Αυτό έκανε ο Χριστός αδελφοί. Και ποιο ήταν το κίνητρο. Η αγάπη. Γι' αυτό εγώ είμαι η βοήθειά σου μόνο. Γι' αυτό εγώ θα σε σώσω μόνο. Γιατί μόνο ο Θεός είναι αγάπη. Μόνο ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο πραγματικά, αληθινά. Και ποτέ δεν λιγοστεύει η αγάπη του. Σε κάλεσα λέει
σε αγάπησα με αγάπηση αιώνια και σε ήλκησα με έλεος. Για σκεφτείτε όμως, αδερφοί, να υπάρχει ένας τέτοιος Θεός δημιουργός που να είναι αγάπη και ο άνθρωπος να τον περιφρονεί. Ξέρετε τι λέει η Γραφή, ο λαός μου χάνεται από έλλειψη γνώσεως. Αν ξέραμε πόσο πολύ μας αγαπάει ο Θεός, όλοι θα τρέχαμε, όλοι οι άνθρωποι θα τρέχανε. Αν ξέραμε την άπειρη αγάπη Του. Είναι σαν ένα παιδί που είναι ορφανό, έχει χάσει τον πατέρα του, αλλά ο πατέρας του υπάρχει και το ψάχνει και το αγαπάει. Δεν μπορεί να το βρει, ούτε και αυτός να τον βρει. Αν το ξέραμε, αν ήξερε ο άνθρωπος πόσο αγαθός είναι ο Θεός, αλλά και εμείς αν ξέραμε πόσο πολύτιμος φίλος είναι ο Χριστός, πολύτιμος, αδερφοί. Γονατίζεις και του λες, Κύριέ μου, εγώ είμαι εδώ παιδί μου, τι θέλεις? Σου λέει, μπες μέσα στο δωμάτιό σου, κλείσε την πόρτα και εκεί μίλα στον πατέρα σου, είναι το κρυπτό, θα είναι εκεί, θα σε περιμένει. Θα σε περιμένει, μα θα με περιμένει εμένα, εσένα. Δεν χρειάζεται να κλείσεις ραντεβού μετά από 30 μέρες, λέει το Ίκα, λέει, δέχεται 40, 50, 60 και ο άνθρωπος πεθαίνει, λέει, έχω τα νεφρά μου, έχω κολικό, λέει, μετά από 50 μέρες, λέει, ραντεβού. Ρε, πεθαίνω, δεν έχουμε χρόνο. Ο Θεός δεν έχει τέτοια, αδερφή. Το δωμάτιό σου είναι εκεί που σε περιμένει ο Θεός. Θα το δούμε όμως τώρα. Εγώ θα σε σώσω. Τώρα κάνει άλλη διαπίστωση για να προχωρήσουμε. Αν και ούτως εστάθη καρποφόρος μεταξύ των αδελφών αυτού, ανατολικός όμως άνεμος θέλει ελθεί, ο άνεμος του Κυρίου θέλει κατεβεί και να τον γκρεμίσει. Το ότι είσαι καρποφόρος σημαίνει ότι Ευενέζερ, ότι μέχρι τούδε ο Θεός ήταν μαζί σου. Αλλά δεν σου εξασφαλίζει το μέλλον. Το παρόν στην ζωή του ανθρώπου, το παρόν στη χριστιανική ζωή, δεν σου εξασφαλίζει το μέλλον. Το μέλλον εξασφαλίζεται μόνο από την πίστη σου στον Ιησού Χριστό. Ο Παύλος λέει, τα μένω πίσω λησμονών, δεν μου χρειάζονται πια. Δεν με ωφελούν. Εις τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος τρέχω για να λάβω το βραβείο της Ανοκλήσεως. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι το αύριο. Και το αύριο είναι στα χέρια του Χριστού. Μην υπολογίζεις ότι είσαι ο Εφραήμ, ότι είσαι καλός χριστιανός, ότι μέχρι τώρα σε ευλόγησε ο Θεός, δόξα στο Θεό. Σε αναγέννησε, σε βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, σου δώσε καρπό, δόξα στο Θεό. Αύριο τι θα κάνεις? Αύριο τι θα κάνεις? Και το αύριο είναι στα χέρια του Θεού. Τώρα έρχεται στην πρόταση. Αφού έκανε όλες τις διαπιστώσεις της καθημερινής μας ζωής, λέει τώρα να σου πω, άνθρωπε καημένε, άνθρωπε πραγματικά που βρίσκεσαι σε δύσκολη θέση για τις αμαρτίες σου, για τις παραβάσεις σου, για τις ανομίες σου, για τις απροσεξίες σου, για τα λάθη σου, έλα να σου πω τι θα κάνεις. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, αδερφοί αγαπητοί, όλου του βιβλίου του Οσιέ, ο τρόπος που τελειώνει ο Θεός και δείχνει τη μεγαλοπρέπεια του Θεού, την παντοδυναμία του Θεού, τη συγκαταβατικότητα του Θεού, δείχνει την αγάπη του Θεού. Ισραήλ, επίστρεψον προς Κύριον τον Θεόν σου, διότι έπεσας δια της ανομίας σου. Γύρνα στο Θεό σου. Άστα τώρα όλα αυτά, έκανες πολλά. Πήγες από εδώ, πήγες από εκεί, έκανες αυτές τις αμαρτίες, τις άλλες αμαρτίες, έκανες αυτά τα λάθη, είχες αυτά τα αποτελέσματα, τα άσχημα, εντάξει, τα έκανες μουσκεμα. Τα έκανες όλα χάλια. Και με το σπίτι σου και με τα παιδιά σου και με την οικογένειά σου και με τη ζωή σου. Αλλά έχεις ευκαιρία. Επίστρεψε στο Θεό. Πώς? Λάβετε με θεαυτόν λόγους και επιστρέψατε προς τον Κύριο. Πήγαινε και πάρε λόγια στο στόμα σου. Πήγαινε να του μιλήσεις. Πήγαινε να του εξομολογηθείς. Πήγαινε να κουβεντιάσεις μαζί του και προσέξτε, σας παρακαλώ, αδελφοί. Δεν είναι τυπική η πρόταση και η συμβουλή του Θεού. Είναι ουσιαστική, πραγματική. Πάρε απόφαση να συναντήσεις το Θεό στο δωμάτιό σου με κλειστή την πόρτα και άρχισε να του λες. Άρχισε να του λες τα λάθη σου, τις αμαρτίες σου, τα προβλήματά σου, τις αγωνίες σου,
τις αδυναμίες σου, τα κακά αποτελέσματά σου. Δες, Κύριε, τι έκανα. Εδώ χάλια τα έκανα. Κοίτα τα αποτελέσματά μου αυτά. Άστα. Κοίτα από εδώ. Κοίτα από εκεί. Κοίτα την καρδιά μου. Όλος μαύρα και άραχνα είμαι. Χάλια είμαι. Και πες του. Μόνο εσύ, Κύριε, μπορείς να μου αφαιρέσεις την ανομία. Αφαίρεσε την ανομία μου. Μόνο εσύ μπορείς να μου φτιάξεις την καρδιά. Φτιάξε μου την καρδιά. Μόνο εσύ μπορείς να μου καθαρίσεις τη συνείδηση. Καθάρισε μου τη συνείδηση. Μόνο εσύ μπορείς να μου καθαρίσεις τους οφθαλμούς. Καθάρισε μου τους οφθαλμούς. Μόνο εσύ μπορείς να μου καθαρίσεις το μυαλό, τη σκέψη, τους διαλογισμούς. Καθάρισε μου τη σκέψη, τους διαλογισμούς. Μόνο εσύ, Χριστέ μου, μπορείς να με πάρεις από τα πολλά μου λάθη και να με φέρεις στη δική σου παρουσία. Από το σκοτάδι να με πάρεις και να με φέρεις στο φως. Να είμαι εγώ, με βλέπεις? Τίποτα, μηδέν. Δεν βλέπω τίποτα καλό από μένα. Αφαίρεσον την ανομία μου. Δέχθη τι είμαι ευμενός. Κάμε χάρη και δείξε μου την ευμένειά σου. Δέξου με, Κύριε. Θα μου πεις, έτσι θα του πω. Ακριβώς έτσι θα του πούμε, αδερφοί. Και έτσι θα του λέμε. Δέξου με ευμένεια. Κάμε χάρη, Κύριε. Και εγώ από εδώ και πέρα, όταν εσύ με διορθώσεις και με βοηθήσεις, θα περπατάω στο θέλημά σου. Όταν εσύ μου καθαρίσεις τους οφθαλμούς, εγώ θα βλέπω καθαρά. Όταν εσύ μου καθαρίσεις τους διαλογισμούς, θα σκέφτομαι καθαρά. Όταν μου καθαρίσεις την καρδιά, θα επιθυμώ καθαρά. Όταν μου καθαρίσεις τα χέρια, θα είναι καθαρά τα χέρια μου. Αλληλούια. Και δείξ' του στη συνέχεια και τη σκέψη σου. Ο Ασσύριος δεν θα με σώσει. Δεν υπάρχει σωτηρία έξω από σένα. Ούτε θα με σώσει ο Βούδας, ούτε θα με σώσει η γιόγκα, ούτε θα με σώσει οι πολεμικές τέχνες, ούτε θα με σώσουν τα αγάλματα, ούτε θα με σώσουν οι εικόνες, ούτε θα με σώσουν οι υπουργοί, ούτε οι πρωθυπουργοί, ούτε οι γείτονες, ούτε οι συγγενείς. Βέβαιος είμαι πια. Κανείς δεν μπορεί να με σώσει. Ο Ασσούρ δεν μπορεί να με σώσει. Αλλά και εγώ δεν μπορώ να ανέβω σε άλογα, ούτε και εγώ μπορώ να σωθώ. Η εξυπνάδα μου, η μόρφωσή μου, η ικανότητά μου, η σοφία μου, η σύνεσή μου, ούτε αυτά θα με σώσουν. Ούτε εξωτερικός παράγοντας, όποιος και να είναι, πνευματικός ή φυσικός, μπορεί να με σώσει. Ούτε εσωτερικός παράγοντας, όποιος και αν είναι, πνευματικός ή φυσικός, θα με σώσει. Ούτε τα μπράτσα μου, τι ανάγκη έχω τα μπράτσα μου. Τα μπράτσα γίνονται έτσι κλακ και χάνονται. Έχω τη μορφωσή μου. Άτσε τώρα μην αρρωστήσεις και σου πω εγώ την αρρωστή. Δεν μπορείς να σε σώσει. Και να είσαι και καλά. Δεν μπορείς να σωθείς. Δεν μπορείς να προχωρήσεις. Δεν θέλω μεν υπή προς το έργο, πλέον προς το έργο των χειρών μας, θεοί είστε. Ούτε τίποτα από αυτά τα οποία έφτιαξα, εγώ θα τα θεοποιήσω. Κοίτα ένα σπίτι που έχω 400 τετραγωνικά. Τι να το κάνεις, βρε άνθρωπε. Όπως και πήγα εμένα, μου αρέσουν, λέει, τα παπούτσα. Έχω 45 ζευγάρια παπούτσα. Περίμενε, 45, 40 ποδαρούσα είσαι. 45 ζευγάρια παπούτσα. Άκου κι να δεις, έτσι που είχε πει κάποιος. Κάποιος άλλος έλεγε, εγώ έχω ένα σπίτι που δεν πέφτει ούτε με 10 ρίχτερ. Να μην σας πω την ιστορία, τι έπαθω καημένος. Αδελφοί, ό,τι και να έχουμε φτιάξει, δεν θα πρόκειται να μας βοηθήσει, ούτε και μας συστήνει. Έχω, λέει, αγόρα, είχα Volkswagen και μετά αγόρασα BMW. Μπράβο. Λέει, πούλησα μετά την BMW και αγόρασα Mercedes. Μπράβο. Και τώρα μου λέει, θα αγοράσω 2 Mercedes. Α, μπράβο, το βρήκες. Και μετά 3 Mercedes. Να σε πάρει ευχή. Να δούμε, να τις βάλουμε στη σειρά, να τις βλέπουμε. Αδελφοί αγαπητοί, τίποτα από αυτά τα οποία κάνουμε δεν εξυπηρετεί τη σωτηρία μας. Και οι Mercedes παλιώνουν και τα σπίτια γκρεμίζονται και οι μορφώσεις και οι δουλειές, άστις δουλειές, τώρα αυτόν τον καιρό, οι δουλειές όλες κρέμονται από περπατάνε πάνω στην κόψη του ξηραφιού. Όλες οι δουλειές. Βιομήχανοι, μεγάλοι, σπουδαίοι.
παρακαλάνε να επιβιώσουν λίγο, δώσε μου ένα δάνειο, υπερδανίζονται, βάζουν υποθήκες στα σπίτια τους και ξαφνικά τίποτα, τέλος. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Ο Θεός να μας φυλάει. Και λέει τώρα ο Θεός, γνώρισε παιδί μου, ότι μόνο έτσι να του πεις, μόνο μέσα σε σένα Χριστέ μου, θα ελεηθεί ο ορφανός, ο αδύναμος. Πάρε τη θέση του αδυνάτου. Ενόησε ότι είσαι αδύνατος. Ο Παύλος λέει, όταν είμαι αδύνατος τότε είμαι δυνατός. Και όταν η αδυναμία μου είναι πλήρης, τότε η δύναμη του Θεού αποκαλύπτεται στη ζωή μου τελεία. Ανάποδα. Όταν η αδυναμία μου είναι τελεία, τότε η δύναμη του Θεού είναι στη ζωή μου πλήρης. Αναγνώρισε την αδυναμία σου. Μην πεις ότι είσαι σπουδαίος. Ήξερα κάποιον, μου λέει, είδες, λέω, τι, πάρα σας το πω, είδες, μου λέει, λέω, είδα, τι, έγινα, μου λέει, υπουργός, πιο μικρός από μένα είναι. Μπράβο, του λέω, συγχαρητήρια, ο Θεός να είναι μαζί σου, να σε ευλογήσει, να έχεις καλό έργο. Τα μαθαίνω, έπαψε να είναι υπουργός, μαύρος, στενοχωρημένος, άθλιος, όχι τώρα πρόσφατα, μην πάει το μυαλό σας τώρα πουθενά, πριν παλαιότερα. Και λέω, για κοίταξε, κοντεύε να πεθάνει από τη στενοχωρία του. Γιατί? Γιατί η δύναμή του ήταν σε αυτό που κατάφερε. Ήταν επιτυχία, αλλά επιτυχία περιορισμένη. Εδώ ο Θεός μας μιλάει, αδερφοί αγαπητοί, για επιτυχίες αιώνιες. Για δόξα αιώνια. Ένας άλλος πάλι γνωστός έκανε μια δουλειά πάρα πολύ καλή. Πραγματικά ήταν, έβγαζε πολλά λεφτά, έγινε και λίγο σκληρός εργοδότης. Τον είδα, τίποτα, πάπαλα. Λέω, μα άστα, μου λέει, ατύχησα. Και κάποτε λέγαμε, δεν υπάρχει τύχη. Και συμφωνούσε και αυτός, δεν υπάρχει τύχη. Η τύχη είναι εδώ, έλεγε. Και εγώ του λέγα, η τύχη είναι εκεί. Τώρα που δεν μου λέει, ατύχησα. Δεν του είπα τίποτα, τι να του πω. Του λέω, προσευχή σου, ο Χριστός μπορεί να σε βοηθήσει. Αδελφοί αγαπητοί, είναι ωραία να συνειδητοποιούμε αυτό που λέει ο Χριστός. Άνεφε μου, δε δύναστε να κάνετε ουδέν. Μην το παραβλέπουμε αυτό. Είναι αλήθεια. Αλήθεια είναι. Και τώρα, σε αυτή την προσευχή, κοιτάξτε τι ωραία που αποκαλύπτει ο Θεός την απάντησή του. Εγώ θα ιατρέψω την αποστασία αυτών. Αυτοί δεν μπορούν να τη γιατρέψουν την αποστασία τους. Δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω. Και εδώ σας παρακαλώ να το προσέξουμε αυτό. Ο άνθρωπος που πήρε τον κακό το δρόμο δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Δεν μπορεί να επιστρέψει. Μόνο αν ο Θεός τον πάρει από το χέρι θα τον φέρει μέσα. Θυμηθείτε τι λέει, ο Κύριος προσέθεται καθημέρα τους σωζωμένους στην Εκκλησία. Κύριος. Μόνο ο Κύριος. Υπάρχουν άνθρωποι που ταλαιπωρούνται στα πάθη τους, στις αδυναμίες τους. Καπνίζουν, πίνουν, ναρκωτικά και θέλουν να γυρίσουν πίσω. Δεν θα ξαναπιώ, έλεγε κάποτε ένας παλιός γνωστός μας. Δεν θα ξαναπιώ, στο ορκίζομαι. Αυτό κράταγε λίγες ώρες. Στην καλύτερη περίπτωση λίγες μέρες. Μετά ξανά και χειρότερα. Αν δεν έρθει ο Θεός, αδερφοί, να ελευθερώσει τον άνθρωπο. Εγώ δεν το λέω για, από αυτά που ξέρω από άλλους ανθρώπους, από το εαυτό μου. Κάπνιζα 3 πακέτα την ημέρα. Ήθελα να το κόψω. Δεν μπορούσα. Μια μέρα που προσευχήθηκα, μια Κυριακή, το 84, 15 Αυγούστου 1984. Συγγνώμη, 15 Αύγουστο ή την προηγούμενη, την επόμενη Κυριακή ήταν. Έκανα νηστεία και λέω, Χριστέ μου, εγώ δεν μπορώ, κόφτω μου. Και από τότε, τι έγινε? Ούτε με ενοχλεί που δεν καπνίζω, ούτε με ενοχλεί που καπνίζουν οι άλλοι, ούτε το επιθυμώ, ούτε το θέλω, ούτε θέλω καν να το δοκιμάσω. Μέσα σε μια, να πω σε μια στιγμή, λέω, σε μια μέρα.
Μόνο ο Χριστός ελευθερώνει αυτούς που πάνε όμως έτσι και παίρνουν λόγια και ταπεινώνονται μπροστά του, εκφράζουν τις αδυναμίες του, το δεν μπορώ τους και το θέλω τους. Εγώ θα ιατρεύσω την αποστασία. Ακούτε παρακάτω τι ωραία. Εγώ θα αγαπήσω αυτούς εγκαρδίως. Με όλη μου την καρδιά θα τους αγαπήσω. Αυτούς που επιστρέφουν μέσα από την ταπείνωσή τους. Ο θυμός μου δεν θα ξανά τους πλησιάσει. Δεν χρειάζεται τώρα. Τώρα μόνο η αγάπη μου θα είναι πάνω τους. Θα είμαι σε αυτούς ως δρόσος των Ισραήλ. Δεν υπάρχει ξηρασία πια. Δροσιά ο Θεός. Ως κρίνο θέλουσι θα ανθίσουνε, ως κρίνο θέλει ανθίσει και θέλει εκτείνει τα ρίζας αυτού ως δέντρο του λιβάνου. Όμορφος. Όταν μπαίνουμε εμείς στην εκκλησία, ξέρετε πως είμαστε έτσι. Στενοχωρημένοι, θλιμμένοι, κοιτάμε δεξιά, αριστερά, παράξενα. Τι είναι αυτή, έτσι ήμουν εγώ τουλάχιστον. Κοίταγα από εδώ, κοίταγα από εκεί. Άγριοι. Έλεγα, αυτοί εδώ είναι απατεώνες, όλοι απατεώνες είναι. Με ερχόντουσαν, με χαιρετάγαν οι αδελφοί μου, με αγκαλιάζαν με χαρά, με αγάπη. Λέω, κάτι θέλουν από αυτοί. Κάτι θέλουν από μένα αυτοί. Και κράταγα τις τσέπες μου. Καλά. Κάτι θέλουν, δεν μπορείτε. Πού τη βρήκα, πώς είναι έτσι αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά όμως όταν πήρα στα χέρια μου τη γραφή, όταν άκουσα το κήρυγμα, λέω, αυτοί δεν θέλουν τίποτα. Αυτοί μου δείχνουν τον Χριστό. Και είπα, Γιώργο, έχεις παίξει πολύ στη ζωή σου και έχεις κάνει πολλά. Εδώ είναι ο Θεός, εδώ δεν μπορείς να παίξεις. Και πραγματικά πήρα αυτή την απόφαση και είπα ή φύγε ή κάτσε. Αλλά να παίξεις δεν μπορείς. Και δόξα στο Θεό έκατσα και έχουν περάσει 23 χρόνια. Να σας πω από ευλογία σε ευλογία, δεν έχω κανένα παράπονο. Δεν έχω κανένα παράπονο. Ευχαριστώ τον Θεό. Ευγνώμων είμαι. Χρεώστης είμαι. Όλα του το χρεωστά. Θα πάει σε ένα δικαστήριο και πετάγεται ένας δικηγόρος και μου λέει «Εσύ χρωστάς πολλά!» Αγριεμένος, εγώ δεν μίλαγα. Λέω «Σε ποιον, στο Θεό». «Επέστονται όλα του λέω τα χρωστάω». «Όλα τα χρωστάω στο Θεό». «Όλα τα χρεώστες είμαστε». «Οικογένειά μου στο Χριστό τα χρωστάω». «Τα παιδιά μου στο Χριστό». «Την υγεία μου, αν δεν μου είχε κόψει το τσιγάρο και όλα αυτά τα οποία έκανα, τώρα δεν ξέρω αν θα ζούσα». «Την υγεία μου στο Χριστό τη χρωστάω». «Τι να πω». Την ευλογία, τη χαρά, την εκκλησία, την κοινωνία με εσάς. Στο Χριστό τη χαρώ, τη χρωστάω. Ξέρεις, θα πει, να έχεις αδελφούς που να σε αγαπάνε. Όλοι με αγαπάτε, έτσι. Και εγώ όλους σας αγαπάω. Ξέρεις τι θα πει, εδώ μέσα δεν καπνίζει κανείς. Γιατί, κάτι γίνεται. Όποιος έρχεται το κόβει ο Χριστός τσιγάρο. Το κόβω εγώ. Εγώ τέσσερα αυτό που δεν μπορούσα να το κόψω. Όλα στο Χριστό τα χρωστάμε. Όλα, 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 όλα. Τι να πω. Μπήκα 37 χρονών και είμαι 60. Καλά τα λέω. 37, 23 χρόνια. Τι να σου. Όταν μπήκα, ξέρετε πώς ήμουνα. Χωρισμένος. Τα παιδιά μου προβληματικά, ταλαιπωρημένα. Τώρα όλα τα διόρθωσε ο Χριστός. Θεός είναι αγάπη, αδερφοί. Θα σας αγαπήσω εγκαρδίως. Θα απομακρυνθεί η οργή μου από σας. Θα είμαι σαν δρόσος, σαν κρίνο, θα γίνετε σαν ρίζες, θα βγάλετε ρίζες του λιβάνου. Η δόξα θα είναι σαν της ελιάς, η οσμή σαν του λιβάνου, τα δέντρα θα επιστρέψουν, θα καθίσουν στη σκιά αυτών, θα αναζήσει ο σίτος, θα αρχίσει να ευλογεί, να ανθίζει άμπελος, να βγάζετε όλες οι ευλογίες του Θεού απάνω σας. Αλλά εκείνο που δεν μου αρέσει, όλα αυτά καλά είναι. Αλλά ένα μου αρέσει, αδερφοί, και κάθε φορά όταν έχω έτσι πάω και το διαβάζω. Και ο Εφραήμ θα πει το 8 εδάφιο: «Δεν έχω πλέον τίποτα μετά των ειδώλων. Πάνε όλα τα είδωλα. Είτε αυτά λέγονται εικονίτσες, είτε αυτά λέγονται αγάλματα, είτε αυτά λέγεται Άγιος Γιώργης, γιατί εγώ προσκύναγα τον Άγιο Γιώργη, επειδή με λένε Γιώργο. Ο Άγιος Γιώργης, είτε η δουλειά μας, είτε το σπίτι μας, είτε η μόρφωσή μας, είτε τα μπράτσα μας, όλα αυτά τα είδωλα βγαίνουν από το μυαλό. Και τότε, λέει ο Θεός, εγώ άκουσα τι είπες και θέλω παραφυλάξει αυτόν. Θα τον παραφυλάω να τον ευλογήσω». Πώς οι άλλοι στείλουν παγίδες για να σου τη φέρουν, ο Χριστός θα σου στείλει παγίδες για να σε ευλογεί.
Αλληλούια. Πολύ μ' αρέσει αυτό. Τι να σας πω. Ένα από τα πιο αγαπημένα μου εδάφια είναι αυτό. Το ξαναδιαβάζω γιατί μ' αρέσει. Εγώ ήκουσα αυτόν και θέλω παραφυλάξει αυτόν. Θα τον παραφυλάω. Να το πω λίγο έτσι ανθρώπινα. Θα του τη στείνω. Και όταν τον βρίσκω θα τον ευλογώ. Όταν μετανοεί, όταν επιστρέφει, όταν έρχεται, όταν περπατάει στο θέλημά μου θα τον ευλογώ. Όταν πέφτει θα απομακρύνω λιγάκι. Όταν ξαναέρχεται πάλι θα τον ευλογώ. Θα παραφυλάξω. Εγώ θα είμαι σε αυτόν ως ελάτη ευθαλής. Ξέρετε τι ωραία σκιά έχει το έλατο. Δροσερή σκιά. Και ο καρπός σου θα προέλθει από μένα. Και αυτός θα σου δίνει καλό καρπό και ο καρπός θα μένει. Όλα όσα θα κάνεις θα είναι καλά, θα είναι σαν το δέντρο. Υπάρχει το δέντρο το άγριο, μια άγρια ελιά. Ό,τι και αν τις κάνεις, άγριες ελιές κάνει. Και αν την κλαδέψεις, ό,τι και αν τις κάνεις. Υπάρχει όμως και ήμερη ελιά. Καλαμών λέει, κάτι ελιές τέτοιες. Ό,τι και να κάνεις ελιές θα βγάλει. Εάν δεν έχει και καλό γεωργό και την ξέρει να την κλαδεύει, ξέρει να την φροντίζει. Ελιές. Στον Κάλαμο είχαμε κάποιες ελιές, γέμισε ο τόπος κάτω ελιές, δεν τις μαζέψαμε. Αλληλούια. Εγώ θα δίνω τον καρπό τους αυτόν. Και τελειώνει έτσι πως αρχίσαμε. Ποιος λοιπόν από όλους εσάς είναι σοφός για να τα εννοήσει αυτά? Είναι συνετός για να τα γνωρίσει? Ποιος είναι σοφός τώρα που τα άκουσε να τα καταλάβει και συνετός τώρα που τα πίστεψε να τα εκτελέσει για να έχει αυτή την εμπειρία της ευλογίας του Θεού? Διότι οι ευθείοι είναι δι του Κυρίου. Οι δίκαιοι θα περπατούν σε αυτές και θα απολαμβάνουν. Οι ασεβείς και οι παραβάτες, αν περπατήσουν στις οδούς του Κυρίου, θα πέσουν. Αδερφοί αγαπητοί, να μας δώσει ο Θεός αυτή τη σοφία και αυτή τη σύνεση για να περπατάμε στις οδούς του Κυρίου, ευλογημένοι από ευλογία σε ευλογία, από χάρη σε χάρη, από δόξα σε δόξα και πάντοτε η δοξολογία μας θα είναι σε ένα πρόσωπο που λέγεται Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Αμήν. Αλληλούια.